Τα σκέστρα και οι πέργολες έρχονται και πάλι στο φως της δημοσιότητας σε ό,τι αφορά στην περιοχή του Πυθαγορείου, μετά την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου να απορρίψει την πρόταση της Λιμενικής Επιτροπής για μόνιμες πέργολες. Ο νεοσύστατος Σύλλογος των Επαγγελματιών Εστίασης, Καφέ και Διασκέδασης, μετά τις τελευταίες εξελίξεις των γεγονότων που αφορούν το λιμάνι Πυθαγορείου, έρχεται να αναφέρει τα δικά του επιχειρήματα για την κατάσταση. Ναι, έχει προκύψει πάλι τελευταία, έχουν αναζωπηρώσει πάλι το θέμα των περγολών, το οποίο έχει πάρει μια απόφαση στο ΚΑΣ, το οποίο λέει ότι δέντρα και ομπρέλες για το λιμάνι του Πυθαγορείου, λόγω ότι είναι χαρακτηρισμένο από την UNESCO. Το πρόβλημα της εστίασης είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, να προκύψει η εστίαση χωρίς να υπάρχουν ένα απαραίτητο σκίαστρο, παύλα πέργολα. Και οι λόγοι είναι πολλοί, αλλά εμείς σαν νεοσύστατος Σωματείο Εστίασης Καφέ θέλουμε να δείξουμε αυτούς τους λόγους για να φέρουμε μαζί μας όλο τον κόσμο του Πυθαγορείου για να κατανοήσει και ο απλός ότι η επιχείρηση εστίασης χωρίς πέργολα δεν υφίσταται, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω κάποιους λόγους, θα επιγραμματικά, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει και ο χρόνος. Πρώτον είναι τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία είτε βροχές, είτε αέρα, είτε ζέστη με 40 βαθμούς το καλοκαίρι που όλοι αναζητούμε κάποια σκίαση, να πιούμε ένα καφέ, να απολαύσουμε το φαγητό μας στο λιμάνι, αυτό θα είναι ανεπίτρεπτο. Δεύτερον, όταν προβούμε σε μια τέτοια κατεύθυνση, όλες οι επιχειρήσεις, θέμα τραπεζοκαθισμάτων, τραπεζομάτια, όλα αυτά, θα θέλουμε κάθε χρόνο καινούρια έπιπλα, γιατί θα τα τρώει ο ήλιος και οι βροχές και τα καιρικά φαινόμενα. Οπότε δηλαδή καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να αναλάβουμε κάθε χρόνο να κάνουμε ένα τέτοιο κόστος. Μετά, οι εισπράξεις που θα γίνονται στον χώρο του Πυθαγορείου, η επισκεψιμότητα μάλλον θα είναι μηδενική κατά τις ώρες της ημέρας και θα περιμένουμε 4 ώρες το βράδυ να δουλέψουμε και για να αναλάβουμε τις υποχρεώσεις που έχει ο καθένας. Ένας άλλος λόγος είναι ότι στο κομμάτι του προσωπικού, η επιχείρηση εστίασης, η μικρότερη επιχείρηση εστίασης ή καφέ, έχει 5 άτομα προσωπικό μέχρι 15, 16, 17. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτή την περίπτωση θα αναγκαστούμε να μειώσουμε κατά πολύ το προσωπικό μας, να οδηγήσουμε δεκάδες οικογένειες στα σπίτια τους, γιατί δεν θα έχουν δουλειά. Είναι τόσο σοβαρά. Εμείς θέλουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα του κλάδου μας. Γι' αυτό το λόγο γίνεται και ένα νεοσύστατος σύλλογος εστίασης, για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πυθαγορείου, κ. Στάσος Νικολαίδης, τόνισε ότι ο διάλογος με τους επαγγελματίες θα συνεχιστεί μέχρι να βρεθεί οριστική λύση. Χθες είχαμε μια συνάντηση άτυπη με μερικούς επιχειρηματίες από το Σύλλογο της Εστίασης που είναι υποσύσταση, το Τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο, και μετά από συζήτηση αποφασίσαμε να στείλουμε ένα έγγραφο και να ζητήσουμε από το Λιμενικό Ταμείο να φτιάξει να καλέσει ένα μεγάλο μελετητικό γραφείο που να έχει ανάλογη πείρα και εμπειρία σε τέτοιου είδους έργα και να αναλάβει να φτιάξει μια μελέτη ανάπλασης του λιμανιού. Ανάπλασης όλου του λιμανιού. Δηλαδή όλο να το ξυλώσουμε και να το ξαναφτιάξουμε όμως όμορφα από την αρχή. Και μπροστά από τα μαγαζιά και οι προσώψεις των μαγαζιών και όλα. Και προχωράμε βάσει αυτού του σχεδίου τώρα. Οπότε μέχρι να φτιαχτεί αυτή η μελέτη, η οποία βέβαια πάντα πρέπει να είναι μέσα στο πνεύμα της απόφασης του ΚΑΣ, θα μείνει έτσι η κατάσταση και βλέπουμε. Οι επιχειρηματίες μιλούν για μια ήδη πληγωμένη χρονιά και εκφράζουν σοβαρούς φόβους ότι οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη σχετικά με το θέμα αυτό θα επιφέρει όχι την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αλλά την σμίκρισή της. Μας είχαν μοιράσει ένα χαρτί πέρυσι το Μάιο, το οποίο υπήρχαν τρεις λύσεις. Ήταν η μελέτη που είχε δώσει το Λιμενικό Ταμείο, ΣΑΜΟ. Πιστεύουμε ότι αυτές οι τρεις λύσεις ήταν σωστές που μπορούσε να επιλέξει κάθε επιχειρηματίας. Ήτανε τα δέντρα ή ομπρέλες ή σκίαστρα. Πέργολες, παύλα πέργολες, να τις λέμε έτσι. Σκίαστρα, πέργολες. Λοιπόν, τελικά από ό,τι μάθαμε εδώ και ένα μήνα, μια απόφαση λυμμένη από το Ιούλιο-Αύγουστο το 2020, λέει μόνο να πάμε σε δέντρα και ομπρέλες.
Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το πράγμα θα είναι ταφόπλακα καταρχήν για όλα τα μαγαζιά του Πυθαγορείου. Όλοι γνωρίζουμε ποιες καιρικές συνθήκες επικρατούν στον Πυθαγόριο με τους ανέμους, τα μελτέμια, τα λεγόμενα μελτέμια. Μετά έχουμε Μάρτιο που ανοίγουν τα περισσότερα μαγαζά, τέλος Μαρτίου. Όπως και Σεπτέμβριο, Μάρτιο-Απρίλιο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα μαγαζιά που λειτουργούν το χειμώνα. Πιστεύουμε ότι φεύγοντας οι πέργολες, καταρχήν μειώνεται η σεζόν, η τουριστική σεζόν. Μειώνεται το ωράριο των καταστημάτων. Δηλαδή θα πρέπει τα μαγαζιά να ανοίγουν από τις 7 η ώρα το απόγευμα και μετά, γιατί πιο μπροστά δεν θα μπορείς. Άρα Πυθαγόριο το πρωί δεν θα μπορεί να λειτουργήσει καθόλου το Πυθαγόριο. Και μετά είναι το άλλο ότι το χειμώνα δεν το συζητάμε, έτσι. Δεν συζητάμε γιατί ο κόσμος δεν έρχεται για να καθίσει στο Πυθαγόριο μέσα. Ο κόσμος έρχεται για να καθίσει στα μαγαζιά έξω και να βλέπει το λιμάνι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς νομίζουμε ότι είναι ένα. Καταρχήν, όλοι οι επαγγελματίες της εστίασης και του λιμανιού του Πυθαγορείου πιστεύουμε ότι σίγουρα αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Έτσι, αυτό το πράγμα που επικρατεί εδώ και 20-30 χρόνια πρέπει να αλλάξει. Αλλά να αλλάξει, καταρχήν πρέπει να ερωτηθούμε, δεν είναι δυνατόν να μην γίνει καμιά διαβούλευση και να ερωτηθούμε και εμείς να καθίσουμε όλοι μαζί οι εμπλεκόμενοι φορείς και να βρούμε τη σωστή λύση για το χωριό μας και για το νησί μας. Έτσι, εμείς αυτό πιστεύουμε. Αλλά σε όλα αυτά πρέπει να είμαστε και εμείς μαζί. Να μην γίνονται χωρίς εμάς.